Η κυρία Ρούλα Νιάκα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας, επισημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι οι εκπτώσεις τυπικά ολοκληρώθηκαν χθες, ουσιαστικά θα συνεχιστούν για αρκετές ημέρες ακόμη, με στόχο οι έμποροι να ρευστοποιήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του εμπορεύματός τους. Η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα ήταν αποκαρδιωτική και ειδικά στο χώρο της ένδυσης και της υπόθεσης δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όπως υποστηρίζει η κυρία Νιάκα. Αν κάνουμε μια αποτίμηση στην περίοδο των εκπτώσεων, και από συναδέλφους που μίλησα, η κάμψη είναι 40%. Δεν θύμιζε τίποτα περίοδο εκπτώσεων. Πάρα πολύ λίγη κίνηση, πολύ μικρή κίνηση, λιγοστό το ενδιαφέρον των καταναλωτών, φοβία, τρόμος για το τι μελιγενέστε για το αύριο, με αποτέλεσμα ο κόσμος να είναι πάρα πολύ άσχημα ψυχολογικά και να μην μπαίνει στα καταστήματα. Οι εκπτώσεις θα συνεχιστούν με τη μορφή προσφορών από εδώ και στο εξής, δεκαήμερο προσφορών, ώστε αυτά που απέμεναν να φύγουν, να πουληθούν, για να μπορέσουμε έτσι να παραλάβουμε τα καινούργια εμπορέματα για να μήπως αλλάξει κάτι όταν έρθει η άνοιξη και οι καταναλωτές θα είναι λίγο πιο, δεν θα είναι τόσο κουμπωμένοι όπως είδα το χειμώνα και τα έξοδα θα είναι λιγότερα. Δεν ευελπιστούμε ότι θα αλλάξει το κλίμα. Δεν ευελπιστούμε ότι ξαφνικά θα έρθει ο κόσμος και θα κατακλείσει τα καταστήματά μας. Όμως, περιμένουμε ότι σε αυτές τις λίγες μέρες που απέμειναν έως την παραλαβή των καινούργιων εμπορευμάτων και με τις πολύ χαμηλές τιμές που υπάρχουν, ότι θα αλλάξει λιγάκι το κλίμα και θα μπορέσουμε να ρευστοποιήσουμε.